Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Όπως όλος ο κόσμος, ζεσθενόμαστε. Ζεσθενόμαστε. Φαντάζομαι μέσα στην πισίνα θα ήταν καλύτερα, που εκεί πέρα προπονούνται και διαγωνίζονται οι αθλητές του τμήματος. Σίγουρα είναι καλύτερα στην πισίνα, βέβαια και η πισίνα και οι πισίνες αυτή την εποχή έχουν αρκετά υψηλή θερμοκρασία, φαντάζεστε. Σωστά. Σωστά, σωστά. Όταν είναι τόσο ψηλά, ο υδράργυρος επηρεάζονται τα πάντα. Φέτος όμως, εκτός από τον υδράργυρο, κύριε Καραγιάννη, και η ομάδα πόλο των ανδρών ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, σε πολύ υψηλά στάνταρ και πέτυχε την άνοδο στην Α2 κατηγορία, και από ό,τι βλέπετε και από ό,τι φαίνεται, οι βλέψεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Κοιτάξτε, από τότε που αναλάβαμε το τμήμα, δεν αναλάβαμε το τμήμα μόνο για να δημιουργήσουμε ξανά το τμήμα της υδατοσφαίρισης και να έχει ο Άρης απλά ένα τμήμα. Mm-hmm. Το δημιουργήσαμε με σκοπό, με στόχο, να πάμε το τμήμα εκεί που ανήκει. Στην Α1, εκεί που αρμόζει στην ιστορία του, εκεί που το αφήσαμε εμείς, να το πω έτσι, εμείς που το αναλάβαμε, γιατί εγώ σαν αθλητής από το 1983 μέχρι και το 1992 που ήμουν αθλητής, και εγώ και ο Πάνος ο Τσολακούδης και οι περισσότεροι που μπήκαμε για να ξαναφτιάξουμε το τμήμα, ήμασταν εκείνης της χρονικής περίοδου. Τότε ο Άρης ήταν στην Α1, τότε ο Άρης είχε τη μεγάλη ομάδα που ήταν και τρίτη στην Ελλάδα. Ήταν μια ομάδα που ήταν ο φόβος και ο τρόμος, να το πω έτσι, στα εφηβικά, στα νέων και στα παιδικά. Mm-hmm. Ήταν ένα τμήμα όλο ζωή, ήταν ένα τμήμα όλο τίτλους. Ήταν ένα τμήμα και μέσα στον ΑΣΥΓΜΑ με άλλη οντότητα. Εκεί θέλουμε να το πάμε, το τμήμα. Εκεί που ήταν. Σιγά σιγά βέβαια, χωρίς να το πω έτσι, ζήτω κραυγές, μεθοδικά, φτιάχνοντας και ανδρικό, φτιάχνοντας και ηλικιακά, φτιάχνοντας και γυναικείο. Και αυτό που μας λέτε επιβεβαιώνεται, κύριε Καραγιάννη, και από το γεγονός ότι η ομάδα φέτος, για την ανδρική ομάδα μιλάω, η οποία στο τελευταίο της παιχνίδι ιτήθηκε, κατέλαβε την δεύτερη θέση, και έτσι υπήρχε μια πικρία στους αθλητές και σε όλους εσάς, στους παράγοντες του τμήματος, κάτι που αποδεικνύει το να βγαίνεις δηλαδή δεύτερος και να είσαι στεναχωρημένος, αποδεικνύει αυτό το υψηλό επίπεδο που υπάρχει και αυτή την μεθοδικότητα με την οποία λειτουργεί συνολικά το τμήμα. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν φτάνεις να παίζεις ένα τελικό, θέλεις να τον κερδίσεις. Φυσικά. Ήμασταν προετοιμασμένοι. Πιστεύαμε ότι θα παίξουμε στον τελικό. Αλλά σε ένα τελικό κερδίζει ένας, δεν κερδίζουν δύο. Σωστά. Δυστυχώς στις λεπτομέρειες χάσαμε. Mm-hmm. Και επειδή όταν χάνεις στις λεπτομέρειες, χάνεις 12-11 και στην τελευταία επίθεση κερδίζεις παίκτη παραπάνω και στο τελευταίο σουτ πηγαίνεις στο δοκάρι, καταλαβαίνεις, υπάρχει μια πικρία. Φυσικά. Γιατί μπορούσε να... ήταν πολύ μικρές οι διαφορές, μπορούσαμε να είμαστε εμείς οι νικητές. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή η πικρία και γι' αυτό υπάρχει έτσι σε όλα τα παιδιά το ότι φτάσαμε ρε γαμώτο στον τελικό και το θέλαμε τόσο πολύ και το χάσαμε. Δεν πειράζει. Αυτή η γλυκό πικρή γεύση από τη μία είναι καλή, από την άλλη είναι και κακή. Λέω ότι είναι καλή από την άποψη του ότι σου δίνει άλλο ένα κίνητρο την επόμενη χρονιά να θες να είσαι καλύτερος από αυτό που έχασες.
Και κακό, γιατί μια επιτυχία, ένα κύπελο, είναι πάντα ένα κύπελο. Ένα... άλλο είναι να είσαι πρωταθλητής στη Β' και άλλο είναι να ανεβαίνεις δεύτερος. Η ιστορία είναι αυτό το οποίο λέμε, γράφει τον πρώτο. Σωστά. Σωστά, η αλήθεια είναι αυτή, και πάντα μία διάκριση έτσι δίνει και μία επιπλέον ψυχολογία στην ομάδα να προσπαθήσει για το κάτι παραπάνω την νέα σεζόν. Είδαμε όμως ότι έγινε και ένα βήμα παραπάνω, καθώς μετά από ενέργειες η Θεσσαλονίκη και ο Άρης συγκεκριμένα κατάφερε να φέρει το Final Six και να γίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η παρουσία και του κόσμου του, γενικότερα μπήκατε εσείς σε μια διαδικασία που διεκδικήσατε τη διοργάνωση, και φυσικά σας κόστησε σε χρήματα, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό από όλη αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι θετικό το πρόσημο. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, διεκδικήσαμε και πήραμε την τελική διοργάνωση της κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί και πέρυσι, αν θυμάστε, πάλι την ζητήσαμε, την διεκδικήσαμε και την πήραμε. Σωστά. Αυτό δείχνει καταρχήν πρώτον και κυριότερον ότι μετράει ο λόγος του Άρη στην Ομοσπονδία. Ότι μας βλέπει η Ομοσπονδία και γενικά το πολιτικό γίγνεσθε με άλλο μάτι. Όταν διεκδικείς κάτι και το παίρνεις, σίγουρα είναι και μια νίκη και στα παρασκήνια, να το πω έτσι. Φυσικά. Κοιτάξτε, ναι, ξοδευτήκαμε. Ξοδευτήκαμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκα στο τέλος. Το θέλαμε όμως πάρα πολύ να γίνουν εδώ οι αγώνες για να διασφαλίσουμε την άνοδο στην ΑΟΦΑ 2, γιατί η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεν ανέβουμε. Να το πω έτσι, λίγο εγωιστικό, αλλά έτσι θα το πω. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεν ανέβουμε. Είναι μια πραγματικότητα, είναι μια πραγματικότητα η οποία αποτυπώθηκε και στην πράξη, κύριε Καραγιάννη. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θέλαμε να γίνει εδώ πέρα, να το διασφαλίσουμε 100%, να δείξουμε και σε κάποιους άλλους ότι ο Άρης αυτό που διεκδικεί το παίρνει, ότι ναι, θέλαμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα, θέλαμε να πάρουμε τον τίτλο. Σίγουρα είναι μεγάλη επιτυχία που για δεύτερη φορά πήραμε το Final Six στην Θεσσαλονίκη. Και πέρυσι δηλαδή με τη Γάμα και φέτο με τη Ζήτα, θα το διεκδικήσουμε και του χρόνου, γιατί η ομάδα θεωρώ ότι θα παίξει στα play-off της Α2, δεν θα παίξει στα play-out. Γι' αυτό. Άρα η στόχη της νέας σεζόν, ο πύχης μπαίνει εξ αρχής πολύ ψηλά, μια ομάδα είδαμε φέτος με πολύ ταλέντο, με αρκετούς νέους πολίστες, με παιδιά που νεαρά σχετικά σε ηλικία, αλλά και φυσικά με παίκτες εγνωσμένης αξίας, με αθλητές οι οποίοι έχουν παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, όπως ο Νίκος Οντούλος, έτσι μου έρχεται ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Ένα κράμα ουσιαστικά, μια μίξη αυτών των δύο στοιχείων που οδήγησαν την ομάδα φέτος στην άνοδο. Κάτι αντίστοιχο θα δούμε και τη νέα σεζόν όσον αφορά το αγωνιστικό προφίλ. Κοιτάξτε, στην νέα σεζόν καταρχήν ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Έχουμε εξασφαλίσει εδώ και αρκετό καιρό έναν τερματοφύλακα, τον Βαγγέλη τον Τζακίρη, ο οποίος είναι 19 χρονών. Είναι 1,95 ύψος και είναι ο τερματοφύλακας της επόμενης 20ετίας. Έτσι τον χαρακτηρίζουν όλοι. Είναι ψηλό παιδί με μεγάλα χέρια, με πάρα πολύ καλά ρεφλέξ. Πιστεύουμε ότι θα κλείσει τα στόρια της εστίας, να το πω έτσι. Είναι η πρώτη κίνηση η οποία έγινε. Όχι γιατί πονούσαμε σε αυτή τη θέση του τερματοφύλακα,
ο αρχηγός μας ο Ζώης έπαιζε αυτός, απλά θέλουμε αυτήν την θέση επειδή ο αρχηγός μας είναι και μεγάλο σε ηλικία και οι υποχρεώσεις του στην εργασία του, επειδή είναι στα σώματα ασφαλείας, είναι αρκετές και καταλαβαίνετε, έχει και δύο παιδιά, έχει οικογένεια, πρέπει λιγάκι να τον συμπληρώσουμε και με παίκτες φερέλπιδες, και γιατί όχι και καλύτερους από αυτόν. Φυσικά και πάντα μία προσθήκη, κύριε Καραγιάννη, ενός νέου παιδιού με ταλέντο, το οποίο θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει, να αποτελέσει μια ισχυρή μονάδα για τα επόμενα χρόνια, είναι πάντα πάρα πολύ καλό σαν κίνηση, είναι μια επένδυση ουσιαστικά για κάθε ομάδα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επένδυση. Μιλάμε για πάρα πολύ καλό παίκτη. Θα το αποδείξει το παιδί μέσα στο νερό. Είναι παιδί το οποίο αγαπάει τόσο πολύ την υδατοσφαίριση, που σκεφτείτε, δεν μένει στη Θεσσαλονίκη, μένει εκτός Θεσσαλονίκης, και αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες πώς θα έρχεται με τον καλύτερο τρόπο στη Θεσσαλονίκη για να είναι απρόσκοπτος στην προπόνησή του και στα μαθήματά του της σχολής του. Εκτός από τη θέση του τερματοφύλακα, ήδη έχουν γίνει κινήσεις και για άλλες θέσεις στις οποίες θέλουμε συμπλήρωμα, όχι ότι πονάμε, συμπλήρωμα θέλουμε, και φυσικά ο κύριος στόχος της ομάδας είναι να έχει σε κάθε θέση δύο παίκτες, ώστε να είναι πάντα συμπληρωμένοι, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε περίπτωση τραυματισμού είτε τιμωρίας κάποιου παίκτη. Δεν θα αποκάλυψω άλλα πράγματα από μεταγραφές. Σίγουρα η ομάδα θα ενισχυθεί, και δεν θα αποκαλύψω γιατί μέχρι τις 20 Αυγούστου είναι οι μεταγραφές της Α1. Και από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου είναι οι δικές μας οι μεταγραφές. Σίγουρα η ομάδα θα, όπως σας είπα προηγουμένως, θα ενισχυθεί. Και πάνω απ' όλα ο Άρης δεν θα είναι ομάδα σανσέρ. Ο Άρης θα μείνει και θα πρωταγωνιστήσει σε αυτή την κατηγορία. Ήδη ο στόχος είναι να παίξουμε στα play-off. Όταν παίζεις στα play-off και διεκδικείς στα play-off, όλα μπορούν να γίνουν. Μπορεί και να βρεθούμε στην Α1, μπορεί και να βρεθούμε και στον τελικό. Όλα μπορούν να γίνουν. Ο κύριος στόχος είναι να πάμε στα play-off. Εκεί που πρέπει, βάσει της δυναμικότητάς μας, και σίγουρα εκεί που θέλουμε. Θέλουμε τον Άρη πρωταγωνιστή. Φυσικά, νομίζω ότι είναι ταυτισμένο με το DNA της ομάδας ο πρωταθλητισμός, κύριε Καραγιάννη. Όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας μας, η ομάδα, όποιο τμήμα του Άρη συμμετέχει σε κάποια διοργάνωση, οφείλει να πρωταγωνιστεί. Οπότε, όσο το δυνατόν πιο προσεγμένες κινήσεις γίνονται και με όση μεγαλύτερη μεθοδικότητα γίνεται η δουλειά, τόσο οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται. Και μιας για ανέφερα τη μεθοδική δουλειά που γίνεται, βλέπουμε πέρα από την πρώτη ομάδα, βλέπουμε και στα τμήματα υποδομής να γίνεται πολύ καλή και μεθοδική δουλειά, έτσι να αναπτύσσονται σιγά σιγά και τα ηλικιακά τμήματα του τμήματος υδατοσφαίρισης, να συμμετέχουν σε τουρνουά, να πηγαίνουν ανά την Ελλάδα τα παιδάκια, οι μικροί πολίστες του συλλόγου, να παίζουν με άλλες ομάδες, γενικότερα να εμπλουτίζουν έτσι τις παραστάσεις τους και να τους μπαίνει, ας το πούμε έτσι, και η επιθυμία να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο το άθλημα και αυτό που κάνουν. Κοιτάξτε, ο Άρης σε όλα του τα τμήματα βλέπετε ότι τα παιδικά, τα εφηβικά, τα νέων είναι σε πολύ καλή πορεία, σε όλα τα τμήματα. Έτσι και στην υδατοσφαίριση δεν έπρεπε να μείνουμε πίσω. Και λέω ότι δεν έπρεπε να μείνουμε πίσω, διότι μια ομάδα, αν δεν προσέξει το φυτώριό της, θα το πληρώσει. Θα έρθει η στιγμή που
δεν θα μπορέσει να διατηρήσει την ομάδα της. Εμείς επειδή, όπως καταλαβαίνετε, για να φτιάξεις φυτώριο χρειάζονται πολλά χρόνια δουλειάς. Εμείς την ομάδα την πήραμε διαλυμένη, με ένα δελτίο. Πρώτα φρόντισα να φτιάξουμε το ανδρικό για να υπάρχει ένας φάρος, να υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τα μικρότερα παιδιά να θέλουν να φτάσουν να παίξουν στην ανδρική ομάδα, πρώτον. Και δεύτερον, ότι ο Άρης, βλέποντας ότι την περσινή περίοδο και η ανδρική ομάδα πήγαινε καλά και το γυναικείο είχε πάει καλά και τα παιδάκια μας ήταν πάρα πολλά και ήδη αρχίζαν οι πρώτες επιτυχίες είτε στα μίνι παιδών, είτε στα μίνι κορασίδων, είτε στα προ-μίνι, είδατε ότι το μήνα Μάρτιο κλείσαμε προπονητή, πήραμε έναν προπονητή, τον Κώστα τον Παυλίδη, ο οποίος είναι εγνωσμένης αξίας. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία που τον πήραμε σαν προπονητή. Τον πήραμε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν περιμέναμε τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο να τον εντάξουμε στη δύναμή μας, γιατί είδαμε ότι το τμήμα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θέλαμε να το ενισχύσουμε, γιατί και οι ίδιοι οι προπονητές που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή και συνεχίζουν να είναι στα τμήματα, και ο Παναγιώτης ο Τσολακούδης και ο Κάρολος ο Μονόρη, είδανε ότι το πλήθος των παιδιών ήταν πάρα πολύ μεγάλο, είδανε ότι τα παιδιά αρχίσανε και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και χρειαζόμασταν έναν προπονητή καλύτερο, να το πω έτσι, από το επίπεδο των προπονητών τον οποίο είχαμε. Και λέω καλύτερο γιατί ο Κώστας ο Παυλίδης προερχόταν από προπονητής ανδρικών ομάδων και μέχρι πρόσφατα ήταν πρωταθλητή, ήταν προπονητής και του Απόλλω και του Ηρακλή των ανδρικών ομάδων. Είναι γνωσμένης αξίας, ήταν πολύ καλός σαν αθλητής και αυτός είναι και ο λόγος που τον πήραμε, γιατί θέλαμε και θέλουμε τα ηλικιακά μας τα τμήματα να πάνε πάρα πολύ καλά και αύριο μεθαύριο να μην έχουμε, να μην θεωρούμε επιτυχίες ότι ναι, περάσαμε στο δεύτερο γύρο, στη δεύτερη φάση των πρωταθλημάτων. Να πηγαίνουμε στις τελικές φάσεις, να πηγαίνουμε σε τελικούς, είτε μεγάλους είτε μικρούς τελικούς των διοργανώσεων, είτε του παιδικού, είτε του εφηβικού, είτε των νέων. Αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει να δυναμώσουμε εκεί. Πρέπει εκεί πέρα να δουλέψουμε για να έχουμε ένα ταμιευτήρα παικτών ο οποίος να μπορεί να επανδρώσει την ανδρική ομάδα αύριο μεθαύριο. Και όχι, δεν το λέω για να μην ξοδευόμαστε, γιατί πάλι θα ξοδευόμαστε. Το λέω πιο πολύ για να έχουμε τον πλουραλισμό, να έχουμε την ευχέρεια να πούμε ότι θα προωθήσουμε τα δικά μας τα παιδιά και να, δεν σας το κρύβω, οι πρωταγωνιστές της ανδρικής ομάδος να είναι παιδιά βγαλμένα από το τμήμα. Όπως αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά τα οποία ξαναήρθανε στην ομάδα που είναι βγαλμένα από το τμήμα. Όσον αφορά για φέτος, ο Άρης θα κατέβει πλήρης σε όλα τα ηλικιακά. Λόγω του ότι η ανδρική ομάδα πάει στην Α2, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερο χώρο στα κολυμβητήρια. Και το λέω αυτό γιατί ο χώρος που παίρνει κάθε ομάδα στα κολυμβητήρια τα κρατικά, δηλαδή στο Εθνικό και στο Ποσειδόνιο, το οποίο Ποσειδόνιο περιμένουμε να ανοίξει μέσα στο Σεπτέμβριο, και φυσικά να μας βοηθήσει με τον όγκο του χώρου που έχει, διότι έχει 2 50 πισίνες, καταλαβαίνετε ότι θα ξεμπλοκάρει η Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Μια ομάδα η οποία είναι στην Α2 έχει πολύ περισσότερο χώρο από μια ομάδα η οποία είναι στη Β' Εθνική και πολύ πολύ περισσότερο από μια ομάδα που είναι στη Γ' Εθνική. Άρα θα έχουμε πολύ περισσότερο χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε προπόνηση και η ανδρική, αλλά πάνω απ' όλα τα ηλικιακά μας τα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, παστώνονται στο Βικελίδης, μη έχοντας άλλη πισίνα, είμαστε
στη δικιά μας την πισίνα του Κλέαν της Βικελίδης, στη μικρή μας την πισίνα. Σωστά. Που εκεί θέλουμε να έχουμε μόνο το φυτώριο και τα προ-μίνι και τα μίνι. Εκεί δηλαδή να ξεκινάει το τμήμα μας και μετά να πηγαίνουν τα παιδιά στο Ποσειδόνιο και στο Εθνικό για να κάνουμε προπόνηση με τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή με τα ηλικιακά και με την ανδρική. Έτσι ακριβώς, γιατί και οι υποδομές, κύριε Καραγιάννη, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση ενός εγχειρήματος που ξεκινάει, στο να υλοποιηθεί έτσι μια ιδέα που υπάρχει και να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο που θέτουν οι άνθρωποι οι οποίοι την έχουν συλλάβει και θέλουν να την υλοποιήσουν. Δώστε μας λίγο και κάποια στοιχεία για το γυναικείο τμήμα της υδατοσφαίρισης. Τι ακριβώς περιμένουμε από εκεί, σε ποια κατηγορία θα αγωνιστούν τα κορίτσια, αν γίνονται κάποιες έτσι, κινήσεις μεταγραφικά. Δώστε μας λίγο μια εικόνα όσον αφορά αυτό. Κοιτάξτε, το γυναικείο, επειδή έχουμε και μίνι κορασίδων και κορασίδων και θέλουμε το γυναικείο να απαρτίζεται από παιδιά δικά μας, και λέω το δικά μας γιατί κατά την περσινή περίοδο που ήρθανε αρκετά κορίτσια με μεταγραφή για να επανδρώσουν το γυναικείο τμήμα, τα περισσότερα κορίτσια από αυτά, λόγω του ότι ήταν τρίτη ηλικίου φέτος, σταμάτησαν να παίζουν. Ναι. Λόγω των μαθημάτων. Σωστά. Ήταν μια φουρνιά, μια παρέα κοριτσιών η οποία ήρθε, παίξανε πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς ήταν τρίτη ηλικίου και σταματήσανε. Εμείς ξαναείπαμε τα κορίτσια να έρθουν. Είμαστε, να το πω έτσι, σε μια συζήτηση, αλλά αυτό το οποίο θέλει το τμήμα θέλει να παίξει με τα κορίτσια τα δικά μας, σίγουρα με προσθήκες, αλλά με προσθήκες οι οποίες θα είναι τέτοιες που να μπορέσουν να συμπληρώσουν τα άλλα τα κορίτσια που έχουμε ήδη. Όχι δηλαδή να κάνουμε μια σούπερ ομάδα στο γυναικείο. Και το λέω αυτό γιατί για να κάνεις μια σούπερ ομάδα πρέπει να ξοδευτείς. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να ξοδευτούμε και να επενδύσουμε στο να φέρουμε παίκτριες στην γυναικεία ομάδα, οι οποίες θα είναι, να το πω έτσι, για κάθε χρόνο, για λίγο χρονικό διάστημα. Να μην είναι κάτι παροδικό, να είναι κάτι ακριβώς, το οποίο να γίνει να μια επένδυση. Να τα κορίτσια, τα δικά μας, και να δώσουμε ευκαιρίες στα δικά μας τα παιδιά. Που σίγουρα έχουμε και 2-3 κορίτσια μεγάλα, που μαζί με αυτά να μπολιαστούν και να παίξει το γυναικείο. Το λέω αυτό γιατί και το γυναικείο, όπως όλα τα τμήματα, έχουν έξοδα. Φυσικά. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή, μη έχοντας οικονομική βοήθεια από τον ΑΣ, καλούμαστε εμείς να αποπληρώσουμε, να το πω έτσι, όλο το budget του τμήματος. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, το γεγονός ότι τα μέτρα που κερδίζουμε, που παίρνουμε δηλαδή στις δημόσιες πισίνες, τις παίρνουμε από τις επιτυχίες του ανδρικού, μας κάνει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το ανδρικό. Γιατί το ανδρικό μας δίνει αυτά τα μέτρα, τα πολλά, για να κάνουν όλη η προπόνηση. Το γυναικείο έχει πολύ μικρή ποσόστοση, να το πω έτσι, στα μέτρα που θα πάρουμε. Καταλάβατε? Κατανοητό, βέβαια. Οπότε θέλουμε να δώσουμε βάση στα μικρά τα κορίτσια και ό,τι έχουμε που μπορεί να έρθει και να βοηθήσει το γυναικείο, εκεί θα επενδύσουμε. Θα επενδύσουμε πάλι, αλλά η επένδυση αυτή τη στιγμή θα είναι περισσότερο στην ανδρική ομάδα και λιγότερο στη γυναικεία. Το λέω και το ξεκαθαρίζω γιατί είναι
και το, να το πω έτσι, και το βάθος των παιδιών, αυτά τα οποία έχουμε σήμερα στα ηλικιακά, δηλαδή από τα 80-90 παιδάκια, έχουμε γύρω στα 60 αγοράκια και γύρω στα 20 με 25 κορίτσια. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερο βάρος στο ανδρικό το κομμάτι. Φυσικά. Το λέω έτσι. Όχι ότι θα αφήσουμε τα κορίτσια. Δεν αφήνουμε τίποτα. Από τη στιγμή για την οποία το ξεκινήσαμε, θα το συνεχίσουμε και θα το πάμε μπροστά. Και θέλουμε να έρθουν και άλλα κορίτσια. Απλά δεν μπορούμε να χτυπήσουμε, να το πω έτσι, πολύ δυνατά το γυναικείο. Κατανοητό. Εντάξει, πάντα πρέπει να, νομίζω, να γίνεται, να υπάρχει μια προτεραιότητα, να μην γίνονται έτσι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε φυσικά, όλα καλά. Φυσικά. Δεν πρέπει είναι. Να υπάρχει μια σειρά. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Καραγιάννη, πριν να σας ευχαριστήσω και σας αποδεσμεύσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, θα ήθελα να μου πείτε λίγο, γιατί φέτος αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις από την ομάδα, γενικότερα σε όλα τα τμήματά του. Περιμένουμε την παρουσία της ανδρικής ομάδας στην Α2. Θέλω να μου πείτε λίγο για το κομμάτι του κόσμου και κατά πόσο θα σας επηρεάσει η δυναμική παρουσία του κόσμου γενικότερα στα παιχνίδια. Κοιτάξτε να δείτε, φέτος το πρωτάθλημα δεν θα είναι όπως πέρυσι, δηλαδή με ομίλους σε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα γίνουν 6 μάτς και μετά από 3 μήνες θα γίνουν άλλα 6 μάτς και μετά από 1,5 μήνα θα γίνουν άλλα 5 μάτς. Φέτος είναι κανονικό πρωτάθλημα. Από τις 14 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο Άρης να παίζει μία φορά την εβδομάδα, την Κυριακή, είτε σαν γηπεδούχος είτε σαν φιλοξενούμενος στο πρωτάθλημα της Α2. Είναι μεγάλο πρωτάθλημα το οποίο κρατάει χρονολογικά 6 μήνες. Θα έχουμε 7 στην, να το πω έτσι, στον πρώτο γύρο θα έχουμε 7 παιχνίδια και άλλα 7 στο δεύτερο γύρο. Θα είμαστε 7 φορές γηπεδούχοι. Θα παίξουμε μετά ανάλογα. Ευχόμαστε να πάμε στα play-off. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Πλέον δεν θα έρχεται ο κόσμος για να δει ένα απλό τουρνουά 4-5 ομάδες. Θα έρχεται για να δει την ομάδα του. Και θέλουμε τον κόσμο του Άρη, γιατί κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η οποία προσπάθεια αυτή, εκτός από τους οικονομικούς πόρους που είναι δύσκολο να βρεθούν όλοι, χρειαζόμαστε και πόρους ψυχολογικούς. Άλλο είναι να βλέπεις ένα κολυμβητήριο γεμάτο, ένα κολυμβητήριο με 400-500 άτομα να βλέπουν την ομάδα να παίζει, και άλλο είναι να βλέπεις ένα κολυμβητήριο με 50 άτομα. Φυσικά. Παγώνει και η ψυχή σου. Φυσικά. Και λες, είμαι Αριανός, βγήκα από αυτό εδώ το τμήμα, το αγαπάω το τμήμα, θέλω να το πάω μπροστά. Γυρνάς και βλέπεις την κερκίδα και βλέπεις 50 άτομα. Πού να πας μετά? Απογοητεύεσαι. Σίγουρα είναι και χαλεπή η καιρή. Είναι δύσκολη η καιρή. Αλλά όταν πηγαίνουμε και παίζουμε σε άλλες πόλεις, όπως θα πάμε φέτος στην Πάτρα, στα Χανιά, όπως θα πάμε στη Χαλκίδα, όπως θα πάμε και μέσα στην Αθήνα και θα παίζουμε, όπως στο Βόλο, στη Λάρισα, και θα γυρνάμε και θα βλέπουμε μια κερκίδα γεμάτη από κόσμο, και στην Θεσσαλονίκη γυρνάμε και βλέπουμε 50 άτομα, σε αποκαρδιώνει αυτό το πράγμα. Εμείς σαν υδατοσφαίριση θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους Αριανούς να έρχονται στο Ποσειδόνιο να βλέπουν τον Άρη να κερδίζει. Ο στόχος μας είναι αυτός. Σίγουρα θα πάνε να δούνε και ποδόσφαιρο, σίγουρα θα πάνε να δούνε και μπάσκετ, τα οποία είναι τα δύο μεγαλύτερα αθλήματα του συλλόγου. Εμείς όμως, και είναι προσωπικό μου στοίχημα, θα κάνω όλο τον Αριανό κόσμο έστω μία φορά να περάσει από το Ποσειδόνιο να δει την ομάδα. Γιατί αξίζουμε να μας δούνε. Γιατί αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, που είναι 100% αριανή προσπάθεια, που είναι βγαλμένη από, μέσα από το ίδιο το τμήμα, που είναι βγαλμένη μέσα από τον ίδιο τον Άρη. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στο τμήμα που να ήρθε από σπόντα
στο πόλο επειδή το παιδί του κολυμπάει. Είμαστε όλοι βγαλμένοι από το σύλλογο και βγαλμένοι από το τμήμα. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να στηριχτεί από τον αργιανό τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό το λέω και το λέω με λίγο παράπονο. Περίμενα τον κόσμο να είναι πιο πολύ στο Final Six που διοργανώσαμε, που πήραμε και διοργανώσαμε εδώ πέρα. Και τον κόσμο τον θέλουμε δίπλα μας. Δεν λέω ότι δεν είχαμε κόσμο, είχαμε. Αλλά όταν... Δεν θέλω τώρα να πω ότι το ποδόσφαιρό μας είναι στη β' κατηγορία και πονάμε, γιατί όλοι πονάμε. Υπάρχουν και άλλα τμήματα στον Αργιανό, τον κόσμο, που πρέπει να πάει και να τα συμπαρασταθεί. Φυσικά. Υπάρχουν και άλλα τμήματα που γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ένα από αυτό είμαστε κι εμείς. Και είναι στοίχημα, σας λέω πάλι, προσωπικό στοίχημα. Θα φέρω τον κόσμο του Άρη στο Ποσειδόνιο. Το θέλω όσο τίποτα. Μακάρι, κύριε Καραγιάννη, να συμβεί αυτό, γιατί θα είναι και πολύ όμορφο, είναι και πολύ όμορφο σαν εικόνα, έτσι, γεμάτες κερκίδες, με παλμό, γιατί, εντάξει, οι φίλοι του Άρη δημιουργούν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα όπου και αν βρίσκονται, και μακάρι σύσσωμη ομάδα και κόσμος, έτσι, να επιτεύξουν τους στόχους και να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα ο σύλλογος στη φυσική του θέση στην Α1 και από εκεί και πέρα να δρομολογηθεί και μια σειρά από ενέργειες για να πρωταγωνιστήσει και πάλι η ομάδα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας και πολύ ευχαρίστως και μια άλλη φορά να σας φιλοξενήσουμε εδώ στον αέρα του Λίμπερο για όλες τις εξελίξεις του τμήματος. Και εγώ ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα, αυτό το βήμα να μιλήσουμε. Και να είστε σίγουροι ότι όταν θα ολοκληρωθεί η ομάδα και θα ολοκληρωθούν όλες οι μεταγραφικές κινήσεις που κάνουμε και τότε θα δείξουμε τα δόντια μας, να το πω έτσι, τότε θα μας αφιερώσετε μία μέρα να σας κάνουμε μία ανάλυση της ομάδας και με όλους τους στόχους που έχουμε βάλει. Βεβαίως, με μεγάλη μας ευχαρίστηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.